Ήρθαμε εδώ στη Λευκήμη, στο γήπεδο αυτό. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Και μια ομάδα που τώρα με την αλλαγή του προπονητή έχει γίνει πιο ισχυρή. Είδαμε και από το αποτέλεσμα στα Καραγιάννια. Ήρθαμε αποφασισμένοι να κερδίσουμε. Πιστεύω ότι αφήσαμε 2 βαθμούς εδώ. Δεν θα συμφωνήσουμε με τον προπονητή μου ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Είχαμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες για γκολ, είχαμε και το δοκάρι. Στη φάση του πέναλτι δεν είδα. Εκεί γιατί ήμουν μπροστά, δεν ήταν πολύ μακριά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν τώρα, δεν γνωρίζω να πω κάτι γι' αυτό. Είχαμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Πιστεύω έπρεπε αυτά τα παιχνίδια εκτός έδρας 3-4 ευκαιρίες πρέπει να μπαίνει ένα γκολ. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω ευκαιρίες. Δεν τους θα δώσουν το περιθώριο να κάνεις περισσότερες ευκαιρίες εκτός έδρας και τόσο δυνατές ομάδες. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Δεν θα κρυφτούμε γιατί ήταν δυνατή ομάδα. Νομίζω και απουσίες, αλλά παρόλα αυτά. Ήταν μια χαρά τα παιδιά, αγωνίστηκαν. Και εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί και αυτή είναι τα πάρα που είχα σήμερα. Εντάξει, τώρα δεν χάνουμε ένα παιχνίδι, αφού δεν μπορούμε να το κερδίσουμε. Ένας βαθμός. Μένουμε με την πίκρα της οπαδίας, αλλά δεν φεύγουμε 0 βαθμούς από εδώ. Τι κάνουμε, εντάξει, συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τέλειωσε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε, παίζουμε το επόμενο εντός έδρας με την Ανατολή. Πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Έχουμε 2 παιχνίδια στην έδρα μας με 2 λευκές οπαλίες. Πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για μας, ειδικά αυτή την περίοδο. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Πρέβεζας. Μια ομάδα πιστεύω ισοδύναμη. Έχουμε κοινούς στόχους στη γρήγορη παραμονή μας στην κατηγορία. Σήμερα εμείς για ακόμα μια φορά δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο μέσα στην έδρα μας. Αυτά στο τέλος στοιχίζουν, αλλά δεν έχουμε παρά μόνο να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν μπορείς να κοιτάξεις πίσω. Μόνο μπροστά, με δουλειά στην προπόνηση, να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι παραγρήγορη παραμονή μας στην κατηγορία. Γιάννη, η αλλαγή προπονητή θεωρείς ότι θα βοηθήσει την προσπάθειά σας από εδώ και πέρα? Σίγουρα όταν δεν πάει κάτι καλά, κάτι πρέπει να αλλάξει. Συνήθως την πληρώνει οι προπονητές. Δεν μπορείς να αλλάξεις ποδοσφαιριστές ή προσφαιριστές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς από τους φεριστές είναι η κρίση της διοίκησης ήταν να αλλάξει τον προπονητή. Εμείς είμαστε από τους φεριστές, πρέπει να δουλέψουμε με τον προπονητή και να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό κάνουμε. Ένα πράγμα που χαρακτήριζε την ΑΕΛ στα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας στην αμαθητική κατηγορία ήταν η έδρα της. Φέτος αποδείχνει διαχείριση τέρμα. Καμία ομάδα δεν μπορέσατε να κερδίσετε. Θεωρήσατε ότι θα επηρεάσει τον ψυχολογικό τομέα από εδώ και πέρα? Πιστεύω ότι η ψυχολογία μας ανεβαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι. Κοιτάμε στην προπόνηση να έχουμε μερικά πράγματα φορά με τη φορά. Πιστεύω θα φτάσουμε και στο σημείο να μπορούμε να πάρουμε τα παιχνίδια και μέσα στην έδρα μας και έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.